των βαρών. Αυτό το οποίο λέει η διαρροή στην οποία αναφέρεται ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι ο στόχος ο δικός μας είναι να φτάσουμε στο μεγαλύτερο βαθμό την εισπραξιμότητα του παλιού φόρου για τον οποίο έχουμε μιλήσει με συγκεκριμένα λόγια και δεν μπορούσαμε να τον αφαιρέσουμε. Αλλά εγώ θέλω να σταθώ. Στα πόσα. Δεν αλλάζει το ύψος που πληρώνει ο κάθε πολίτης. Εσείς είχατε μια εισπραξιμότητα 82%, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Αν εμείς φτάσουμε στο 95, 97, 99. Πώς το κάνετε αυτό. Το 82 είναι ήδη κορυφαίος, δηλαδή το πιο επιτυχημένος χώρος. Δεν το πάμε περισσότερο. Τα κυνηγάτε, δεν πληρώνει. Όχι, δεν θα κυνηγάμε. Έχουμε υπάρχει. Όχι. Πώς. Επειδή μου δίνετε και μια δυνατότητα και αναφερθήκατε. Και αναφερθήκατε και στο δημοσίευμα της εφημερίδας των συντακτών. Πρώτη φορά είναι που βλέπουμε είτε από εφημερίδες είτε από τηλεοπτικά δίκτυα να προκαταλαμβάνουν ένα αποτέλεσμα διαπραγμάτευση ως απολύτως καταστροφικό. Πώς και μετά. Δεν το λέω για την εφημερίδα των συντακτών. Λέω όμως, ήμουνα εδώ στην εκπομπή σας και συζητάγαμε πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών για τους πληστηριασμούς και τα κόκκινα δάνεια τον Δεκέμβρη. Ποιος ήταν ο τίτλος? Σπίτι μου, σπιτάκι μου. Έλεγε από 1η Γενάρη θα ξεκινήσουν εκατοντάδες χιλιάδες πληστηριασμοί σε όλη τη χώρα. Όλοι θα χάσουν τα σπίτια τους. Ήρθε ο Τσίπρας να πάρει τα σπίτια. Πόσες μέρες είμαστε στο 2016? Έχουν περάσει 90 μέρες περίπου. Ποιοι είναι οι πληστηριασμοί? Ποιες αξίες? Ποια συμβόλαια? Πού είναι όλα αυτά? Γιατί σπέρνουμε λοιπόν μια καταστροφή στη διαπραγμάτευση? Εγώ δεν περιμένω από τον κύριο Γεωργιάδη να βάλει πλάτη για αυτό που λέει ο κύριος Τσακαλώτος. Αλλά όχι να υιοθετούμε και την ατζέντα της κυρίας Βελκουλέσκου. Όχι να υιοθετούμε και την ατζέντα της κυρίας Βελκουλέσκου. Δεν κάνουμε κουβέντα να καταλάβω ακόμα. Ναι. Λέτε, θα αυξήσω την εισπραξιμότητα. Με τις τεχνικές δυνατότητες που έχει η μηχανοδότη.